Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, official επιτέλους μετά από ένα χρόνο ύπαρξης αυτού του καναλιού, έχουμε ένα βίντεο με ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας ζήτησα στο Instagram μετά βασικά από δική σας ιδέα να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το άτομό μου και εγώ θα κάνω ένα βιντεάκι σχετικό στο YouTube. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει αυτό το βίντεο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το βίντεο, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κάνει ποτέ αυτό το βίντεο που έχει να κάνει με τα πράγματα για μένα, 50 πληροφορίες για μένα σχετικά. Το get to know me tag. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά, οπότε δεν ξέρετε πάρα πολλά βασικά πράγματα για μένα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Άμα ενδιαφέρεστε να μάθετε κάποια πράγματα για τη Chainsaw, είναι το βίντεο αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις οι οποίες είναι πιο γενικού περιεχομένου, ποια είμαι, τι κάνω κτλ. Καθώς είχα πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις, οπότε θα τις εγκαταλέξω όλες τώρα ως αρχή. Για όσους δεν το ξέρουν, λοιπόν, ονομάζομαι Γιάννα, είμαι στα 30. Και λέω στα 30 γιατί το Μάιο θα τα κλείσω, αλλά εγώ λέω από τώρα ότι είμαι 30 για να το χωνέψω και να το βάλω καλά στο σύστημά μου και στο μυαλό μου. Είμαι από Σέρες, ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω, έμεινα γιατί αγάπησα αυτή την πόλη και αυτό που έχω σπουδάσει και έχω τελειώσει είναι ιστορία και αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Να σας πω ότι εδώ και ένα χρόνο είμαι άνεργη, έχω μπει σε ταμείο ανεργίας και απλά κάνω το YouTube και ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά και στο Instagram. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι? Το ζώδιο μου είναι Ταύρος. Είμαι πιο Ταύρος, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχω όλα τα καλά και όλα τα κακά που έχει αυτό το ζώδιο. Είμαι δηλαδή πάρα πολύ πιεσματάρα, είμαι πολύ εγωίστρια. Είμαι πάρα πολύ ηλίστρια επίσης, δηλαδή αγαπώ τα υλικά αγαθά, αγαπώ την καλοπέραση, αγαπώ γενικά την ποιότητα της ζωής, αυτή την πολυτέλεια τέλος πάντων. Ασχέτως άμα δεν μπορώ να την έχω, στο βαθμό τουλάχιστον που έχω σαν επιθυμία. Και μέσα στα θετικά φυσικά είναι ότι είμαι αρκετά σταθερός άνθρωπος, είμαι αρκετά υπομονετική και σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι βαδίζω πάρα πολύ προσγειωμένα σε σχέση με την ηλικία μου, γιατί και θα ήμουν έτσι λίγο παραπάνω προσγειωμένη από τους υπόλοιπους συνομιλικούς μου. Η Λάνα Ντελμέρη με ρωτάει ποια είναι τα σχέδιά μου για το μέλλον και τι θα πρότεινα σε άτομα που νιώθουν εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις. Γενικά προσπαθώ να μην κάνω πολλά σχέδια για το μέλλον, διότι θεωρώ ότι είναι σχεδόν αποδεδειγμένο ότι ποτέ δεν σου βγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις, τουλάχιστον όχι πολύ στοχευμένα πράγματα. Είναι καλό να έχεις ένα πλάνο για το πώς να θέλεις να εξελιχθεί η ζωή σου, αλλά πολύ ειδικά πράγματα καλό να τα αποφεύγουμε μόνο και μόνο γιατί μπορεί να πέσουμε έξω στις προβλέψεις μας και οι προσδοκίες μας να μας απογοητεύσουν περισσότερο όταν τελικά αυτά τα πράγματα δεν γίνουν. Το επόμενο που με ρωτάς για τα άτομα που νιώθουν εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις, το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά η κατάσταση στην οποία είσαι εγκλωβισμένη. Όμως αυτό που μπορώ να προτείνω εγώ σαν Γιάννα είναι να προσπαθείς πάντα να το βλέπεις με όσο πιο θετική μεριά μπορείς. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και καταστάσεις γενικά που μας ζορίζουν επίσης. Το θέμα είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πώς εσύ θα βγεις και πώς εσύ θέλεις να το αντιμετωπίσεις. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία και με πιο θετική άποψη, ματιά, μπορείς όμως να πελαγώσεις, να γίνεις μίζερος και γενικά να γίνει χειρότερη αυτή σου εμπειρία. Η Φέη με ρωτάει αν έχω κάποιο κατοικίδιο και αν ναι, τι. Έχω το Φρέντι, ο οποίος είναι αυτό το πέρα το πλασματάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ακοινώνητο. Γενικά δεν τα πάει καλά με τους ανθρώπους, είναι πολύ αγαπησιάρης μόνο όταν θέλει. Όταν δεν θέλει δεν είναι, ε? Έτσι δεν είναι, ε? Τον βλέπετε πάρα πολύ συχνά στο Instagram γιατί τον πιάνω σε στιγμές που τον πιάνουν λίγο οι καλές του και αποφασίζει να εμφανιστεί στην κάμερα γιατί κατά τα άλλα έχει μια αλλεργία το αγόρι μου. Έχει μια αλλεργία στην κάμερα το αγόρι μου το όμορφο. Απλά, είναι γενικά ακοινώνητος, δεν πολύ ασχολείται με τον κόσμο, δεν θέλει να τον πολύ πειράζεις, δεν θέλει να τον πολύ χαϊδεύεις. Γενικά έχουμε ρε παιδί μου τα είμαστε σνόπ σαν σκυλιά, είμαστε πάρα πολύ σνόπ. Αλλά είναι καλός, όλη μέρα κοιμάται, είναι ένα διακοσμητικό σκυλί. Η Σεβίνα με ρωτάει αν είμαι επαγγελματίας make-up artist ή άμα ξεκίνησα μόνη μου και πώς ξεκίνησα με το YouTube. Με βάση αυτή την ερώτηση θα απαντήσω και πάρα πολλές ερωτήσεις επίσης που έχουν επεκτεί παρακάτω. Δεν είμαι επαγγελματίας make-up artist, είμαι αυτοδίδαχτη. Έχω μάθει να βάφω τον εαυτό μου κυρίως και πάλι όχι με καλό τρόπο. Δηλαδή θεωρώ ότι έχω πάρα πολλές ατέλειες. Μαζί σας μαθαίνω κιόλας, μαζί σας μαθαίνω και τις τεχνικές αλλά και πράγματα που μπορώ να βελτιώσω πάνω μου. Όσον αφορά το YouTube, το ξεκίνησα γιατί ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας την αγάπη μου για το καλλυντικό, την αγάπη μου για το μακιγιάζ. Θεωρώ ότι έχω
την ικανότητα να σου μεταδώσω 2-3 πράγματα σχετικά με το πάθος μου. Ήθελα πάρα πολύ να φτάσουμε σε ένα σημείο, όχι μόνο να σας δείχνω εγώ πράγματα, αλλά να μου δείχνετε κι εσείς, να μου προτείνετε κι εσείς πράγμα το οποίο συμβαίνει και είναι το καλύτερο κομμάτι στο σε ό,τι έχει να κάνει με το YouTube. Η Νόη με ρωτάει πώς νιώθω με όλη αυτή την καινούργια ζωή μέσω του YouTube, αν νιώθω καλύτερα έτσι όπως είμαι τώρα ή καλύτερα πριν που δεν είχα ζωή στο YouTube. Το YouTube για μένα σε γενικές γραμμές με έχει απελευθερώσει αρκετά σαν άνθρωπο. Θεωρώ ότι μου έχει δώσει παραπάνω αυτοπεποίθηση από όσοι είχα νωρίτερα, γιατί εκφράζομαι μπροστά σε μια κάμερα, πράγμα το οποίο δεν είναι και από τα πιο εύκολα πράγματα να κάνεις. Θεωρώ πως είναι ένας τρόπος για να ξεκλειδώσεις και άλλες πτυχές του εαυτού σου, να δεις άμα μπορείς να είσαι μεταδοτικός, μαθαίνεις καλύτερα πράγματα, μοιράζεσαι πράγματα που αγαπάς με άλλα άτομα που αγαπάνε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γενικά μπορώ να πω ότι μου έχει προσφέρει μόνο θετικά πράγματα το YouTube. Μου γεμίζει την ημέρα και μου γεμίζει και την ψυχή μου. Η γλυκιά μου Άννα ρωτάει αν έχω σκεφτεί να ακολουθήσω επαγγελματικά τη τέχνη του μακιγιάζ και πότε ξεκίνησε το YouTube. Επαγγελματικά σκέφτομαι κάποια στιγμή να το ξεκινήσω το μακιγιάζ. Αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να πάω να παρακολουθήσω μια σχολή ή ένα σεμινάριο για να έχω και το πτυχίο και το χαρτί. Και το YouTube το ξεκίνησα πριν από 1 χρόνο και 1 μήνα. Λοιπόν, η Σύση με ρωτάει, το μακιγιάζ είναι κάτι που αγαπάς να κάνεις πάνω σου ή το εξασκείς γενικότερα και πάνω σε άλλους ή φίλες σου? Θα σου πω την απόλυτη αλήθεια. Σίγουρα η αυτοπεποίθηση που έχω όταν πιάνω να κάνω μακιγιάζ στον εαυτό μου δεν έχει καμία σχέση με την αυτοπεποίθηση που έχω όταν αναλαμβάνω άλλο άτομο. Γι' αυτό και προς το παρόν έχω παίξει και έχω πειραματιστεί λίγο με τις φίλες μου, όποια θα καθίσει τέλος πάντων να τη βάψω. Σχετικά με τα άτομα που είναι εκτός των φίλων μου, έχω να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ λίγα μακιγιάζ. Θεωρώ ότι έμειναν αρκετά ευχαριστημένοι, αλλά σίγουρα δεν έχω την τεχνική που θα είχα αν είχα σπουδάσει αυτό το επάγγελμα. Η Άννα με ρωτάει πόσο καιρό είμαι με το αγόρι μου, άμα σκεφτόμαστε στο μέλλον να παντρευτούμε και σε ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελα να μένω για πάντα. Τρίπτυχη ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι επίσης σε αναπαράσταση με άλλες εκδοχές και από άλλα άτομα, οπότε απαντάω τώρα για αυτό το κομμάτι. Με το αγόρι μου είμαστε 3 χρόνια μαζί, μένουμε 3 χρόνια μαζί, συγκατοικήσαμε κατευθείαν με το που ερωτευτήκαμε, τέλος πάντων μετά από 1-2 μήνες αρχίσαμε να μένουμε μαζί, πράγμα το οποίο είναι πολύ πιθανό να κατέληγει σε φιάσκο, σε τελείως αποτυχία, αλλά τελικά ταιριάξαμε τόσο πολύ που πραγματικά πιστεύω ότι άμα δεν συγκατοικούσαμε από την αρχή, δεν θα ήμασταν μαζί. Και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να αποδείξει σε πάρα πολλά άτομα ότι όντως υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Γιατί ο κανόνας λέει ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και αρχίζεις να βγαίνεις και να έχεις ραντεβού και να πεις ρε παιδί μου ότι είσαι σε σχέση, ότι δεν πρέπει να πας εννοείται κατευθείαν στο βήμα της συγκατοίκησης. Και όμως υπάρχουν εξαιρέσεις στο κανόνα. Σκεφτόμαστε να παντρευτούμε, ναι, είναι κάτι το οποίο το επιθυμώ και εγώ και αυτός. Και όσο για το ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελα να μείνω για πάντα, θα ήταν η Ελλάδα. Θεωρώ ότι εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν έχω πρόβλημα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει, παιδιά, για πάρα πολλούς λόγους. Ποια συμβουλή θα έδινε σε μια κοπέλα που ασχολείται με το μακιγιάζ χωρίς να το έχει σπουδάσει? Θεωρώ πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το να μην έχει σπουδάσει μακιγιάζ. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις θαύματα. Δεν σημαίνει ότι άμα το σπουδάσεις έχεις την τεχνική να τα καταφέρεις καλύτερα. Έχει να κάνει καθαρά με το πάθος σου και έχει να κάνει καθαρά με το άμα σου αρέσει γενικά όλη αυτή η τέχνη του μακιγιάζ. Οπότε προχώρα το και αν κάποια στιγμή θέλεις να το ακολουθήσεις επαγγελματικά, πάρα πολύ απλά πας σε μια σχολή. Η Ιωάννα με ρωτάει τι συμβουλή θα έδινα σε μια κοπέλα αν ήθελε να ξεκινήσει και εκείνη το YouTube και τι θα έπρεπε να κάνει πρώτα. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να έχει μεράκι. Να έχει μεράκι και θέλει και χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο το να καθίσεις να γράψεις ένα βίντεο, είναι ότι πρέπει να το μοντάρεις, να το ανεβάσεις, να γράψεις την περιγραφή αυτά που είναι να γράψεις και γενικά να είσαι όσο πιο πολύ ενεργή μπορείς στα social media γενικά. Αν έχεις λοιπόν την θέληση και την αγάπη, όλα τα άλλα για μένα είναι περιτά, με την έννοια ότι μπορείς εν καιρό να τα αναβαθμίσεις. Μπορείς να πάρεις μια κάμερα η οποία να γράφει σε μια καλή ανάλυση, αλλά μπορείς να κάνεις την ίδια δουλειά στην αρχή και με το κινητό σου. Για μένα το πιο βασικό είναι να το θέλεις πραγματικά και να το αγαπάς και να αφιερώνεις φυσικά χρόνο. Η Ελισάβετ μου λέει, δεν φοβάσαι πως καταστρέψεις το δέρμα σου με τόσα καλλιτικά που δοκιμάζεις κάθε φορά? Επίσης, αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά, τι θα ήθελες να κάνεις, dream job κτλ. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να καταστρέψω το πρόσωπό μου χρησιμοποιώντας μακιγιάζ. Θεωρώ ότι μπορώ να το καταστρέψω αν μετά το μακιγιάζ δεν κάνω σωστή περιποίηση, καθαρισμό, απολέπιση και όλα τα σχετικά. Το μακιγιάζ είναι φτιαγμένο για να μένει συγκεκριμένες ώρες πάνω σου και μετά πρέπει να κάνεις μια σωστή περιποίηση. Αν κάνεις τη σωστή περιποίηση και την περιποίηση που πιστεύεις ότι βοηθάει την δική σου επιδερμίδα, δεν πιστεύω ότι διατρέχεις κανένα κίνδυνο. Δεν αναφέρομαι φυσικά χρησιμοποιώντας καλλιτικά αναξιόπιστα. Μιλάω για τα καλλιτικά τα οποία είναι σωστά και ασφαλή. Και όσο για το dream job μου, πιστεύω πως θα ήμουν υπερευτυχισμένη εάν έφτιαχνα κάποια στιγμή κάτι δικό μου. Ασχέτως με το μακιγιάζ, πιστεύω ότι θα ήμουν τέρμα ευτυχισμένη εάν θα μπορούσα
να κάνω μια καφετέρια η οποία θα είναι πανομοιότυπη με το Central Perk από τα φιλαράκια. Πιστεύω ότι άμα καταφέρω κάποια στιγμή έχω ένα κεφάλαιο ούτως ώστε να μπορέσω να επενδύσω σε ένα τέτοιο καφέ, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Επίσης πιστεύω ότι θα με αγαπήσετε πάρα πολύ. Εσείς όλοι που βλέπετε φιλαράκια, ξέρω ότι θα με αγαπήσετε. Η Κασιανή με ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου μακιγιάζ και ποια είναι η καλύτερη στιγμή στη ζωή σου. Το αγαπημένο μου μακιγιάζ για φέτος είναι σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με κόκκινα πράγματα στα μάτια μου. Κόκκινο πορτοκαλί, φούξ, έτσι είμαστε σε αυτή την γκάμα. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Χριστέ μου, δεν μπορώ. Έχω φάει κόλλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν αντιλέγω φυσικά ότι τρελαίνομαι επίσης και σε πιο καθημερινή βάση κάτι εντελώς νουτ, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό που φοράω σήμερα. Ωστόσο για το ποια είναι η καλύτερη στιγμή στη ζωή μου, είναι όταν ήρθε στο σπίτι ο Φρέντι. Ο Φρέντι είναι ένα σκυλάκι το οποίο το παράτησε ο ιδιοκτήτης του. Ένα σκυλί το οποίο θα μπορούσε άνετα να το πάει σε μια φιλοζωική, θα μπορούσε όχι απλά να το χαρίσει, θα βγάζε και λεφτά γιατί είναι μια καθαρό εμμυράτσα. Παρ' όλα αυτά αποφάσισε να πάει να το αφήσει κάπου έξω. Το σκυλί λοιπόν αυτό μπήκε σε μια κοινοποίηση στο Facebook. Μόλις τον είδα τον ερωτεύτηκα και τον πήρα και ότι την πρώτη μέρα που ήρθε στο σπίτι αυτό το πλάσμα έχει αλλάξει τις ζωές μας προς το καλύτερο. Η Σταυρούλα μου λέει θα σταματούσες το YouTube αν σου έδιναν 100.000 ευρώ. Λοιπόν, θα σου πω. Σε διαφορετική περίπτωση που θα είχα ας πούμε παιδιά και είχα τρομερές οικονομικές δυσχέρειες και δεν μπορούσα να τους προσφέρω ένα βιωτικό επίπεδο καθώς πρέπει, εννοείται πως θα έπαιρνα τα 100.000 ευρώ και θα άφηνα οτιδήποτε ίσως εκείνη τη στιγμή αγαπάω. Θα παραμέριζα δηλαδή κάτι το οποίο αγαπάω μόνο και μόνο αν ήταν να βελτιωθεί η ζωή των παιδιών μου ή γενικά ενός ατόμου, κάποιων ατόμων που είναι στη ζωή μου, οικογένεια κτλ. Και χρειαζόταν την οικονομική υποστήριξή μου. Η Δέσποινα με ρωτάει αν σκέφτομαι να κάνω οικογένεια ή θεωρώ τον εαυτό μου μικρό. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω οικογένεια, εννοείται, μικρή δεν θεωρούμε, είμαι στα 30, θεωρώ πως είμαι σε μια καλή ηλικία για να κάνω παιδιά και καλοδεχούμενα να είναι. Τι μουσική ακούς, τι σε ενοχλεί μέσα σε μια σχέση, η ζήλια, ο εγωισμός κτλ. Και το βασικότερο, τι προτείνεις στα άτομα που δίνουν πανελλήνιες. Η μουσική που ακούω είναι κυρίως deep house, μου αρέσει πάρα πολύ το chill out. Γενικά μου αρέσει το ελαφρύ μπιτάκι, το οποίο θα με ξεκουράσει, θα με ταξιδέψει και παράλληλα, άμα κάνω κάτι παράλληλα, να μην με ενοχλήσει. Με ενοχλεί σε μια σχέση η ζήλια, με ενοχλεί πάρα πολύ το ψέμα. Και μπορώ, πιστεύω, να συγχωρήσω οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να συγχωρήσω το ψέμα. Πιστεύω ότι όσο και σκληρό να είναι αυτό που είναι να σου πει ο άλλος, προτιμώ χίλιες φορές να ακούσω μία αλήθεια παρά να με φλωμώνεις το ψέμα για να έχεις μία ψεύτικη ουσιαστικά μετά σχέση. Όσο για τις πανελληνίες, να σου πω ότι όσο πιο πολύ μπορείς να αποβάλεις το άγχος σου, το άγχος είναι το μοναδικό εμπόδιο για να τα πας καλά στις πανελληνίες. Δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σου στο διάβασμα, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σου στο να απομνημονεύεις πράγματα και γεγονότα που χρειάζεται για να καθίσεις να τα γράψεις στην κόλλα. Όλα όμως μπορούν να αλλάξουν έχοντας άγχος. Οπότε μακριά από το άγχος. Γενικά μακριά από το άγχος. Τέλος, μια ερώτηση η οποία έχει γραφτεί με διαφορετικές εκδοχές είναι πώς είμαι ψυχολογικά και γενικά αν είμαι καλά. Θα σου πω ότι σε γενικές γραμμές είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω παράπονο, έχω πάνω απ' όλα την υγεία μου και αυτό είναι για μένα το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν πάω να στεναχωρηθώ ή να με ενοχλήσει κάτι. Ψυχολογικά επίσης θεωρώ ότι είμαι μια χαρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θεωρώ ότι είμαι τέλεια. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μας, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, δεν γίνεται κάθε μέρα να είμαστε ου, αλλά ούτε και κάθε μέρα να είμαστε έτσι. Δηλαδή όταν το βλέπεις ότι αρχίζει και ξεφεύγει σε πάρα πολλές μέρες, εκεί να το ψάξεις. Αλλά γενικά, μια έτσι, μια αλλιώς, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα όσα έχω και πάνω απ' όλα για την υγεία μου. Και έχοντας αυτό ως γνώμονα, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε, μπορείτε να μου σχολιάσετε από κάτω. Οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με κάτι που είπα, μπορείτε επίσης να τα σχολιάσετε από κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να συζητήσουμε όπως κάθε φορά άλλωστε. Θα τα πούμε σε νέο βίντεο που έχει να κάνει φυσικά με ομορφιά αυτή τη φορά. Πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά προς το παρόν. Να περνάτε τέλεια.